Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα, να δούμε τι γίνεται στον επιχειρηματικό χώρο. Συνδεόμαστε με το Επιμελητήριο της Φλόρινας, με τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Φλόρινας, για να δούμε καυτά θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό χώρο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακατσά, εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Πρόεδρε, πριν πάμε να δούμε τα θέματα που αφορούν την περιοχή σας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι διαδικασίες της διήμερης Γενικής Συνέλευσης στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας στην Αθήνα. Ήσασταν παρόν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Φλόρινας. Σχολιάστε μου λίγο την παρουσία σας εκεί και φυσικά και την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ακριβώς έτσι είναι, πραγματοποιήθηκε η εκλογοπολιστική της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόδων Ελλάδος. Ήταν μια σημαντική στα 100 χρόνια λειτουργίας της Συνομοσπονδίας, η οποία είχε να κάνει με την ενεργειακή κρίση, με τα προβλήματα των μικρομεσαίων που αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή και που υπάρχουν αρκετά θέματα, τόσο που η παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη ήταν ότι υπάρχει διάθεση της κυβέρνησης να μειώσει και να βοηθήσει τα αδύναμα νοικοκυριά τα οποία έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Επίσης, κυριάρχησε το διοικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας το επόμενο διάστημα, ότι αν δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις, θα υπάρχουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η νέα διοίκηση και η διοίκηση του Γιώργου του Καβαθά, ο οποίος πήρε 30 έδρες, ο συνδυασμός, ο οποίος έτυχε τις πλήρες αποδοχές, ίσως είναι από τις πρώτες φορές, όσο είμαι εγώ τουλάχιστον 20 χρόνια στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος, όπου πήρε την απόλυτη πλειοψηφία, ο συνδυασμός του Γιώργου του Καβαθά, που έτσι δείχνει μια επιτυχημένη πορεία στο τιμόνι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, όπου έτυχε τη στήριξη όλων των αντιπροσώπων της πλειοψηφίας. Και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Καβαθάς έχει έρθει πολλές φορές στη Φλόρινα και σας έχει τιμήσει με την παρουσία του και σε πολλές σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνεται συχνά, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς έτσι, έχουμε μια χρόνια συνεργασία και φιλία με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, αλλά και στήριξη στην τοπική ομοσπονδία, η οποία είναι μια μικρή ομοσπονδία, αλλά συμβάλλει και παίζει καθοριστικό ρόλο στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Ωραία. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να έρθω στα αποτελέσματα της ΔΕΘ, γιατί η παρουσία σας ήταν σημαντική. Η δική σας προσωπική και ως πρόεδρος αλλά και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της Φλόρινας. Ποια είναι τα θετικά που έχουμε από την παρουσία του Σαπαλίδη και της διοίκησης στην ΕΔΕΘ και στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά περισσότερο στην κυβέρνηση, η οποία έχει και το μαχαίρι και αποφασίζει το τι θα κάνει. Τι θέματα θέσατε στους υπουργούς που συναντηθήκατε? Είχατε αρκετές συναντήσεις με υπουργούς όσον αφορά την περιοχή της Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε? Η Διεθνής Έκθεση Επιμελητηρίου είναι μια ευκαιρία για να συναντηθούμε, να γίνουν εξαγγελίες κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, αλλά και να εκθέσουν τα προϊόντα ή επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Έτσι, το επιμελητήριό μας δεν μπορούσε παρά μόνο να είναι παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις, που μόνο θετικά αποτελέσματα έχουν, όποια και να είναι αυτά. Η διεκδίκηση είναι ένα μέρος του επιμελητηρίου που πάντα έχει στη φαρέτρα του, πάντα έχει σκοπό να δημοσιοποιεί, να γνωστοποιεί και να διεκδικεί τις θέσεις του Επιμελητήριου Φλόρινας. Το Επιμελητήριο Φλόρινας, λοιπόν, μία εβδομάδα πριν από την Διεθνή Έκθεση, συμμετείχε στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί καταθέσαμε τις προτάσεις μας για άλλη μια φορά, διότι, κύριε Ραγκατσά, δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς διαμετακομιστικά κέντρα και με χαρά βλέπω τελευταία ότι η περιοχή, στην περιοχή θα γίνει μια σύσταση διαμετακομιστικών κέντρων. Mm-hmm. Αυτό το έχω κλάβει από τις προτάσεις και από τις εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται στην περιοχή να έρθουν και να επενδύσουν. Είμαστε λοιπόν ένα βήμα πριν από τη δημιουργία των διαμετακομιστικών κέντρων, των χερσαίων λιμανιών, όπως εμείς έχουμε μάθει να λέμε στην περιοχή, γιατί χωρίς αυτά
Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη όπως η χωρί στον δρόμο, ο οποίο μπαίνει σε μια τελική ευθεία, η Εγνατία, η σύνδεση με, την, με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Ζητήματα τα οποία θέσατε, ναι. Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, έτσι αν θέλετε, την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αποκτήσει τον κομβικό ρόλο ως πύλη των Δυτικών Βαλκανίων, η Φλόρινα αλλά και η Δυτική Μακεδονία, γιατί μας ενδιαφέρει και η περιφερειακή ανάπτυξη, μας ενδιαφέρει να γίνονται πράγματα εδώ, όπως και πρόσφατα η παρουσίαση του υδρογόνου που συμμετείχαμε, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που δίνουν θέσεις εργασίας, που μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, το μελτίο θα στηρίξει από όπου και αν προέρχονται, από τις πολιτικές πλευρές και αν προέρχονται τέτοιες ενέργειες και δράσεις οι οποίες έχουν στόχο τον άνθρωπο, που στέκουν την ανάπτυξη, γιατί είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και έχει σχέση με τον πολίτη. Δεν έχει σχέση με κόμμα, έχει σχέση με τον πολίτη, ούτε με παρατάξεις. Ωραία, άρα μείνετε ικανοποιημένος από τις επαφές που πραγματοποίησατε στην ΔΕΦ. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω, σας υποσχέθηκαν οι υπουργοί να έρθουν στην Φλόρινα. Κύριε Πρόεδρε, χαμηλώστε λίγο τον ήχο από το κοντρόλ και των δύο καλεσμένων, και του δικό μου και του κυρίου Σαπαλίδη, γιατί έχουμε λίγο. Είναι αυξημένος. Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μου, είστε ικανοποιημένος? Και ο υφυπουργός, ο κ. Παθανάσης, να επισκεφθεί το μελητήριο. Το μελητήριο κατέθεσε μία σειρά προτάσεις στο πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη και να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Επίσης, στα πλαίσια αυτά, συναντηθήκαμε και με τον υπεύθυνο των ελληνικών τρένων, τον κ. Τόλιο, που μιλήσαμε και με τον υπεύθυνο της Τρένος ΕΕ. Θα έχουμε και μία διευρυμένη συνάντηση. Εκεί τι εξέλιξε μου, για πείτε μου λίγο, γιατί πρέπει να ενεργοποιηθεί η γραμμή Φλόρινα Μοναστήρι. Εκεί ποια είναι η δική σας η πρόταση, κύριε Πρόεδρε, και πόσο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής αυτή η ενεργοποίηση της γραμμής Φλόρινα Μοναστήρι? Είχατε άλλωστε και τη συνάντηση και θα έχετε και τις επόμενες μέρες. Είχαμε τη συνάντηση, το κλίμα είναι καλό. Μιλήσαμε και για τον ΝΑΣ, για τη δυναμική της περιοχής, όπου η Φλόρινα πρέπει να παίξει κομβικό ρόλο και μάλιστα συνορεύει με τη Σκύδρα, με περιοχές που έχουν πολλά προϊόντα. Επίσης, η Φλόρινα μπαίνει σε μια διαδικασία δυναμική μετά τα αρδευτικά για καλλιέργειες όπως είναι η παιδιά Φλωρίνης και άλλες δυναμικές καλλιέργειες. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, σας το βγάζω σαν είδηση με τον βουλευτή, τον κύριο Αντωνιάδη, αύριο θα επισκεφθούμε το ΝΟΣΕ στην Αθήνα. Είναι μια σειρά διεκδικήσεων, προτάσεων που πραγματικά θα βάλουν σε μια τροχιά ανάπτυξη στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας αλλά και τη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μου λέτε, ότι αύριο θα συναντηθείτε στην Αθήνα με τον Γιάννη Αντωνιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για το θέμα αυτό. Με τι πλάνο πάει ο Σαπαλίδης εκεί? Ποιο είναι το πλάνο να χτυπήσει το χέρι για να ξεκινήσει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Μην μείνουμε στις υποσχέσεις. Μην σας υπόσχονται και δεν προχωράνε. Το πλάνο, λοιπόν, επειδή το μελητήριο παρακολουθεί από το 2016 τόσο και μετακομιστικά κέντρα, τα σημεία αναφοράς που σας είπα, ότι κάτι φαίνεται πολύ σοβαρά πλέον, όσο και τη γραμμή η οποία πρέπει να λειτουργήσει. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και για την δημιουργία χερσαίου λιμένα διαμετακομιστικού κέντρου διαχρονικά και για τα τονάζ, αλλά και είχαμε κάνει και τη μεγάλη σύσκεψη για το τι εξαγωγές έχει η περιοχή όπου πραγματικά μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο. Και αν γίνει αυτό, λοιπόν, θα μπορούμε να βλέπουμε αισιοδοξία το μέλλον, να μιλάμε για θέσεις εργασίας. Και τι μιλάμε, για να μας καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές? Μιλάμε ότι θα έχουμε ήδη ένα κέντρο διαμετακομιστικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην ΒΠΕ της Φλόρινας, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και είναι διαθέσιμο και διαχειρίσιμο από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την εκάστοτε ιδιότητα, όπου εκεί θα αποθηκεύονται προϊόντα και θα διακτηνίζονται σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικός, λοιπόν, ο ρόλος της Φλόρινας αυτή τη στιγμή, τον οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί. Αν έχουμε αυτό το διαμετακομιστικό κέντρο στην περιοχή, τότε πλέον η διασύνδεση με Δυτικά Βαλκάνια αλλά και με Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι η αμέσως επόμενη κίνηση και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο. Είναι σημαντική, λοιπόν, η αυριανή συνάντηση. Και θα μας αναφέρετε τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες, εφόσον σας βλέπω θετικό πάντως. Και να συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα που θα έρθει και ο υπεύθυνος του Μουσείου από την Ιταλία, αμέσως μετά τις πρώτες μέρες του, όπου μόλις εθνικούς, θα καλεστούμε να μπούμε στο τραπέζι, γιατί αυτά θέλουν συνεχόμενες τεχνικές απαιτήσεις. Στην Φλόρινα πρέπει να αποκτήσει το κομβικό της ρόλο, της το οφείλουμε στα παιδιά μας. Αυτά τα εργαλεία, δρόμος,
συνδρομικά δίκτυα τα οποία παρέχουν φθηνές, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές πρέπει να μπουν στη νέα μεταλλαγική περίοδο για να μιλήσουμε πραγματικά με δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και τον τόπο να πάει βήματα μπροστά, να μειωθεί η ανεργία και να ξαναγυρίσουν πίσω οι 8 και οι 10.000 και να πούνε και άλλοι στην περιοχή, γιατί η περιοχή μπορεί να σηκώσει και άλλους. Όχι μόνο τους ανθρώπους που φύγανε, αλλά και άλλους εδώ, να δημιουργηθεί, να αποκτήσει, αν θέλετε, σημείο αναφοράς και επιχειρηματικότητας της περιοχής στα Δυτικά Βαλκάνια του χειμώνα. Ωραία. Τώρα ένα σχόλιο θέλω και για την επίσκεψη του Γιάννη του Βουτσινά στη Νέα Φλόρινα, για να κλείσουμε με το συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνεται τις επόμενες μέρες. Τι συζητήσατε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον Γιάννη τον Βουτσινά, όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών? Ο Γιάννης Βουτσινάς είναι και ο οικονομικός επόπτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπου μιλήσαμε για τα οικονομικά του επιμελητηρίου και τα οικονομικά τα οποία το τελευταίο διάστημα, όπως ζητήθηκαν από το επιμελητήριο, οι συνδρομές, οι οφειλές των μελών, και έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, κύριε Βαγκατσά, από το επιμελητήριο όμως, ώστε να μην βεβαιωθεί κανείς ένα αδελφός μου, να μην βεβαιώσουν τις συνδρομές στην εφορία. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία, μιλήσαμε πραγματικά πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε τα μέλη μας, ώστε να μην γίνουν βεβαιώσεις, να μπούμε σε μια ρύθμιση, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία, ώστε να βοηθηθούν πάρα πολύ τα μέλη μας, αλλά και γενικά οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου, όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρό, να βελτιωθούμε. Μάλιστα, εμείς αναφέραμε και με χαρακτήρισε ότι το επιμελητήριο μας είναι ένα από τα πιο δυναμικά, ένα από τα επιμελητήρια τα πιο διεκδικητικά. Έτσι, έχουμε και το επόμενο διάστημα την ολοκλήρωση του συστήματος ψηφιακής σύγκλησης, όπου θα βοηθήσει τον επιχειρηματία, θα δώσει λύσεις. Ναι. Δεν θα χρειάζεται να έρχεται εδώ να χάνει χρόνο. Θα παρέχει την πληροφορία άμεσα, γρήγορα και υπεύθυνα, για να μπορέσουμε έτσι να βλέπουμε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται σε μια εποχή εντελώς ανταγωνιστική, εντελώς απαιτητική. Είμαστε δίπλα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα που έρχονται. Όχι με φορολόγια, αλλά με πράξεις. Το Μυστήριο υλοποιεί έργα, όπως είναι τα δύο open mall, ψηφιακή σύγκληση, τα leader τα οποία θα δώσουν αγροτουριστικό προορισμό στην περιοχή που τόσο έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη η περιοχή να δημιουργήσει έτσι σημεία αναφοράς, να φέρει πλούτο στην περιοχή, να δυναμώσουν, να φέρει το τουριστικό προϊόν, που κάνει και μια προσπάθεια περιφέρεια. Είμαστε δίπλα σε αυτή την πορεία. Θα βοηθήσουμε όλους τους θεσμικούς ώστε να πάει ένα βήμα μπροστά. Γιατί, κύριε Βαγκατσά, είναι υπόθεση όλων, δεν είναι μόνο ενός. Ωραία, κατανοητό. Και να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, τώρα με το μεγάλο Παμφλωνιώτικο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας για τη Θέρμανση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 5 του Οκτώβρη, στις 5 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Ένα σχόλιο θα ήθελα, γιατί το σύνθημα εδώ του συλλαλητηρίου όσον αφορά το κόστος της θέρμανσης, να στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι η Φλόρινα παγώνει. Ότι όλοι, ας διεκδικήσουμε όλοι μαζί ό,τι μας ανήκει. Γιατί είστε από τους ανθρώπους που το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια μπήκατε μπροστά σε τέτοια συλλαλητήρια, όταν ο κόσμος δεν είχε θέρμανση, όταν ο κόσμος έφταναν τα έξοδα, τα βάνη, κύριε Πρόεδρε, και τώρα συμμετέχετε για μία ακόμη φορά. Τι θα δούμε την ερχόμενη Τετάρτη, και αν είστε πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να πετύχετε κάτι το παραπάνω για τη Φλόρινα, την ακριτική πόλη της Φλόρινας, και όχι μόνο? Η Φλόρινα, όπως σας είπα και πριν, όλα αυτά που ανέφερα είναι στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τη Φλόρινα. Απ' την άλλη όμως, και όπως καλά είπατε, το 2013, με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου που είχε μπροστά, τότε που ήταν η δύσκολη περιπέτεια για τη χώρα, των μνημονίων, όπου έφτανε 1,35 το πετρέλαιο και καταλαβαίνετε τι σημαίνει και την επιχειρηματικότητα αυτό, όπως και τώρα τι σημαίνει για τον επιχειρηματία. Τον μικρό επιχειρηματία που έχει μία δεκαετή ύφεση, που έχει το COVID, που έχει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που βιώνει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Okay. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το επιμελητήριο δεν μπορούσε να μείνει εκτός, και η Ομοσπονδία, το συνδικαλιστικό όργανο, εκείνο το οποίο θα μπει μπροστά, να διεκδικήσει να απαιτήσει τα δίκαια, να διεκδικήσει να απαιτήσει πιο φθηνή ενέργεια, τόσο για την επιχειρηματικότητα αλλά και για την οικοδομία, σε μια περιοχή η οποία πραγματικά θέλει και μπορεί να βγει μπροστά. Παράλληλα, θέλουμε και τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά, να βγούμε μπροστά. Δεν μας στάνει μόνο να μειώσουμε τη τιμή της ενέργειας. Μας νοιάζει όμως να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να μείνουμε στον τόπο και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ. Και λοιπόν, καλά κάνετε, γιατί να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες, που λίγο άλλαξε ο καιρός, είχαμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην ακριτική Φλόρινα, κύριε Πρόεδρε.
Εκεί σημειώθηκαν. Άρα σε λίγο καιρό, όταν θα χαλάσει εντελώς ο καιρός, εκεί θα είναι η μεγάλη παγωνιά. Και εκεί θέλω να δούμε την Τετάρτη 5 η ώρα τους τοπικούς φορείς, πλην εσάς που είστε, τα επιμελητήρια, τα σωματεία, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους, περιφερειάρχοι και βουλευτές μπροστά εκεί μαζί σας. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Πρέπει να διεκδικήσουμε το δικαίωμα και τη θέση της Φλόρινας. Έτσι. Τη θέση της Φλόρινας που πρέπει να διαδραματίσει στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί είναι μια διασημεριακή πόλη, είναι η πύλη των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαλεία. Όπως είπα, χρηματοδότηση, αλλά και εργαλεία ρύθμιση της ενέργειας. Δεν μπορεί η χρηματικότητα να πληρώνει επί δύο και στην επιχείρηση και αυτά τα ποσά. Αλλά και τα νοικοκυριά, για να μείνουμε στον τόπο μας. Η Φλόρινα έχασε 8.000 συμπολίτες μας. 8.000 συμπολίτες μας μετανάστευσαν. Το επόμενο διάστημα ποιο θα είναι? Θέλουμε λοιπόν να οργανωθούμε σε ένα πλαίσιο αναπτυξιακό, ορθολογικό, ανθρωποκεντρικό, το οποίο θα δίνει θέση εργασίας και έχουμε τις προτάσεις, κύριε Βακατσά, τις οποίες θα καταθέσουμε και στην ΟΣΕ, έχουμε καταθέσει και στον κύριο Παθανάση, το πώς πρέπει να γίνει, το πώς πρέπει να κινήσουμε τοπικά μας προϊόντα, να δώσουν πλούτο στην περιοχή, να δώσουν άμεσα θέσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν τις καλές πρακτικές με τοπικά προϊόντα και αμέσως σε δεύτερη φάση περνάμε στο υδρογόνο, περνάμε στα ενεργειακά, στα φωτοβολταϊκά, στα μηχανικά και σε όλα αυτά. Είμαστε δίπλα λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε επενδυτική πρόταση. Το επιμελητήριο αυτό κάνει, δημιουργεί προτάσεις και κατευθύνει την επιχειρηματικότητα, αλλά πάντα ανθρωποκεντρικά. Πάντα με θέσεις εργασίας, βοηθώντας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μέσω του ανθρώπου. Εμείς μιλάμε για ανθρώπους και όχι για αριθμούς. Μάλιστα. Θα περιμένουμε τι θα γίνει και με το συλλαλητήριο και με τις επαφές σας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για τα θέματα τα οποία αναφέρατε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς και τον σταθμό σας που πάντα μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του επιμελητηρίου μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.